Από άσχημη έως απαράδεκτη θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς τα πάρκα, καθώς και το άλσος πάνω ακριβώς από την παλιά πόλη της Ξάντης, αφού ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες ο χώρος κατακλείζεται από σκουπίδια. Ενώ σύμφωνα με κάτοικο της περιοχής, ναι, μεν η δημοτική αρχή φέρει κάποια ευθύνη για την εκεί κατάσταση, αλλά τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχουν όλοι όσοι επισκέπτονται τη συγκεκριμένη περιοχή. Ενώ ο ίδιος τονίζει ότι πρόκειται κυρίως για έλλειψη παιδείας και όχι υποδομών, αφού στον χώρο υπάρχουν τοποθετημένοι κάδοι απορριμμάτων, αλλά ελάχιστοι τους χρησιμοποιούν. Το πρόβλημα δεν είναι σημερινό, δεν είναι το ίνο. Είναι πολύ καιρό από την ημέρα που ιδρύθηκε, που έγινε το παρκάκι αυτό, είναι έτσι. Και δεν είναι μόνο εδώ, είναι και το απέναντι κομμάτι που υπάρχει η βρύση, που κάποιοι άνθρωποι περιμένουν και κάθονται. Είναι το άλσος από δίπλα, που είναι συνήθεια και χειρότερα κατάσταση. Αλλά δεν φτάνει ο Δήμος να στέλνει συνεργεία καθαρίσμου. Δηλαδή, κάποιες φορές λέμε ότι δεν υπάρχουν οι κάδοι για να ρίξουν κάποια τα σκουπίδια. Εδώ υπάρχει και ο κάδος και από κάτω υπάρχει ο κάδος και απέναντι θα δείτε ότι υπάρχουν οι κάδοι. Άρα δείχνει και ένα έλλειμμα παιδείας, θα έλεγα έτσι πιο γενικότερα, η κατάσταση αυτή. Δηλαδή, ο Δήμος, ναι, δεν επαρκεί, δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, αλλά δεν μπορούν να στέλνουν και κάθε μέρα και κάθε πρωί το πρωί του συνεργείου να καθαρίζουν αυτά τα πράγματα. Είναι, πρέπει να δούμε και ο καθένας προσωπικά να αναλάβει την προσωπική του ευθύνη σε αυτές τις περιπτώσεις. Να διατηρήσουμε όλοι, νομίζω ότι έχουμε το χώρο, να διατηρήσουμε το χώρο καθαρό. Και ο Δήμος εξ αρχής, αλλά και βασικά και πιο σημαντικά οι πολίτες, ο καθένας με την ατομική του ευθύνη. Κλείνοντας, ο κ. Σαμί επεσήμανε την ανάγκη για καλύτερη και πιο συστηματική ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με την ευθύνη τους να διατηρούν το περιβάλλον καθαρό, τονίζοντας παράλληλα πως μια πόλη, όσο όμορφη και αν είναι, αν δεν είναι καθαρή, δεν μπορεί να προσελκύσει τους επισκέπτες. Τέλος, να σημειώσουμε ότι οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής έχουν απευθυνθεί αρκετές φορές στο Δήμο, αλλά πάντα λαμβάνουν την ίδια απάντηση, ότι δηλαδή υπάρχει έλλειψη προσωπικού.